να κάνεις αυτό το ρόλο σήμερα. Όχι, το θεωρώ άκρος καρμικό. Ότι θα συνεργαστείς με την Άννα. Εδώ είναι το περίεργο της υπόθεσης. Ξέρεις, μερικοί άνθρωποι όταν συνεργάζεσαι μαζί τους απομυθοποιούνται. Ξέρεις, γίνονται καθημερινοί, βλέπεις τα ελαττώματά τους, βλέπεις τις πλευρές που δεν φανταζόσουν. Με την Άννα έχει συμβεί. Δεν ενδιαφέρει αυτό που λες. Όχι, ειλικρινά, έχει συμβεί το άκρος αντίθετο. Από εκεί που ήδη ήταν ένας μύθος στα μάτια μου, έχει εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερα στοιχεία. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω με αυτά τους καλλιτέχνες. Ναι. Τώρα θα μιλήσω ως ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, έτσι. Ναι. Πώς και δεν ερωτευόσαστε μεταξύ σας, όταν ερχόσαστε τόσο κοντά και μιλάει η γλώσσα του σώματος. Δηλαδή, πόσο επαγγελματίας μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δίπλα στη φύση και να μην ερωτευτεί. Πόσο επαγγελματίας μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δίπλα στην παπούλια και να μην την ερωτευτεί. Ναι. Εγώ γι' αυτό δεν κάνω. Η παπούλια λοιπόν θα μας το πει που έχει παίξει. Πώς είναι σε... να πάρει και, να... και με σένα, το ίδιο πράγμα σημαίνει. Δεν ερωτεύσει. Φυσικά και είναι. Μα απόλυτα. Ούτε δεν επηρεάζει. Δεν στο έχω πει. Εσύ με φτύνει συνέχεια. Να φύγουμε, θέλετε να φύγουμε. Θέλετε να φύγουμε, δεν θέλετε να τραγουδήσετε. Μα... όχι, γιατί τώρα βρεθήκαμε στο σωστό σημείο. Δηλαδή, εδώ δηλαδή, να υποθούν ναι, 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 όχι, όχι. Αφήστε. Μιλήστε ανοιχτά. Άλλωστε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είναι θέα. Με ενδιαφέρει η ψυχή σας. Θέλω να πω κάτι που δεν σας το είπε. Ότι ερχόταν και έβλεπε τους δαίμονες και μια μέρα ήρθε στο καμαρίνι. Μία, κάθε φορά ερχόμουν. Ναι, και μια φορά του είπα, λέει. Και κάτι έκανε ένα κλικ. Του λέω, α, εσύ είσαι ο πετσιρικάς που κάθεται στην αίθουσα και δεν μπορεί να τραγουδήσουμε. Μα τραγουδά. Φώναζε, τραγουδούσε μαζί μας όλα τα τραγούδια. Το χαζό το παιδάκι. Στην πρώτη πρόβα, δε, με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν είχα κουμπίσει το έργο από τα 22 χρόνια πριν. Δεν το είχα ξανά, δεν είχα ξανά έρθει σε επαφή. Και πάω να τραγουδήσω τον πρώτο και νομίζω ότι το θυμάμαι. Και δεν θυμόμουν πολλά σημεία του. Τα ξέρα απ' έξω και μου. Και με βοηθούν στα λόγια. Στα λόγια του δικού μου σόλο τώρα, έτσι. Στα λόγια. Έχετε. Είναι καταπληκτικός ο πάντως. Είναι καταπληκτικός. Αφού μέχρι εγώ μπορώ να το καταλάβω. Είναι συγκλονιστικός. Αν και ζηλεύω τώρα. Είμαστε καλό τίμημα. Και βρίσκονται, έχουν πολύ πιο δύσκολους ρόλους από μένα. Εγώ είμαι λίγο το καλό παιδί, ξέρεις, η καλή ψυχή που προσπαθεί να ταυτώ. Σκεφτείτε τώρα πόσο δύσκολο είναι ο Παναγιώτης εκεί που είμαστε λοιπόν σε μια πολύ ωραία στιγμή, τρυφερή, να μπαίνει ο διάολος μέσα του και να δαιμονίζεται. Έχει βοηθήσει και η κρίση. Δηλαδή σου έρχεται ο Τόμσεν, ο Μαζού, ναι, 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 αυτή ναι, τη Τρόικα. Και λέει, τρόικα. Α, σε πιάνει ένα πράγμα, ναι, έτοιμος είμαι και εγώ να το κάνω. Να τους απολαύσουμε όμως. Να σας απολαύσουμε. Α, τι, να σας τραγουδήσουμε εμείς ναι, τώρα. Ναι, 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 ναι. Θες να πούμε το... Θα θέλατε. Τους δαίμονες. Ω Παναγιά μου, πρώτη φορά δημόσια με τη Βύση δαίμονες. Σταματήστε, παιδιά. Ορίστε, και μετά μου λέτε πως να μην ψωνιστώ. Άλλη μία πρωτιά. Άλλη μία πρωτιά. Εκτός από την πρωτιά της Ευελίνας που τραγούδησε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Ευελίνα, για σένα. Κάνε μια αγκαλιά να πάρω δύναμη. Πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου έχουν γεμίσει δαίμονες. 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 Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική κι αφορισμένη. Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλήπητα.
και κάτι μέσα μου πεθαίνει. Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας, ξορκιά και μάγια θα έχουν κάνει. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουνε. Δεν το αντέχω άλλο, φτάνει. Με κατατρέχουν, εξουσιάζουν αρχιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με μπροστάζουν. Τα μυαλά μου έχουν γεμίσει δαίμονες. Φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου έχουν γεμίσει δαίμονες. Δαίμονες, δαίμονες, δαίμονες. Καταπληκτική και νομίζω ότι αυτό που θα δούμε 22 Μαρτίου, έχω την εντύπωση ότι θα μαγέψετε πάλι τον κόσμο. Αμήν. Και με την Ευελίνα και με τον Παναγιώτη. Και με το υπέροχο μας Θιασό. Και με τον κύριο Πρίφτη. Έχουμε και 13 άτομα live ορχήστρα, έτσι. Σοβαρά. Ναι, που είναι και αυτό. Σε λίγο θα μας γνωρίσεις κάποια από τα παιδιά. Είναι μεγάλος. Αλλά ο Θιασό, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε την καλή μας φίλη την Ευελίνα. Πάμε να αποχαιρετήσουμε την Ευελίνα. Γιατί η Ευελίνα έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι σήμερα εδώ. Της είχαμε το βίντεο, αλλά είπε: εγώ θα έρθω γιατί θέλω να είμαι με την Άννα, με τον Παναγιώτη, με τα παιδιά. Αγούλα μου. Έχει και ένα γκρουπ η Ευελίνα, βέβαια. Ναι, Ευελίνα. Πρόβα, συγγνώμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σε ευχαριστούμε. Σας. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Ευελίνα. Ευχές παίρνεις από πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Η Εκκλησία τι λέει για τους δαίμονες? Γελάω γιατί τότε είχαμε δεχτεί μια τεράστια επίθεση. Λες και αυτό που παίζαμε το πρεσβεύουμε σαν άνθρωποι στην ιδιωτική μας θέλεις, ζωή. Θέλεις λοιπόν, ξέρεις, να ευλογήσει ένα ιερέας, δηλαδή. Να ευλογήσει ένας ιερέας τους δαίμονες. Σπουδαίο θα ήταν αυτό, γιατί όχι. Θα σου πω λοιπόν και θα ακούσεις. Τζον Μπάκας, Λος Άντζελες, σου στέλνει τις ευχές του και μάλιστα. Κάνει σπουδαίο έργο ο Τζον Μπάκας στο Λος Άντζελες, πραγματικά. Και είναι φίλος σου, σ' αγαπάει. Πολύ, είναι φίλος. Θέλεις να ακούσουμε? Πάρα πολύ. Γεια σου, Άννα μου. Συγχαρητήρια από τον Παπαγιάννη του Λος Άντζελες για το rock opera στο θέατρο που κάνεις. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και την ευλογία του Θεού. Και εδώ σας θυμόμαστε στο Λος Άντζελες με μεγάλη αγάπη. Και σε θεωρώ ενωρίτησα του Λος Άντζελες της Αγίας Σοφίας και ήθελα να σου πω απλώς εν Χριστώ ότι μπορώ να πούμε το εξής. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Άννα μου, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου. Καλή επιτυχία. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο ο Παπαδάκης ερωτευμένος, είναι και ο παπάς. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Το έχει ο παπάς, έτσι. Ναι. Φίλο σου με φοβερό έργο και που ήθελε να σου ευχηθεί. Πολύ καλή ιδέα. Σε ευχαριστούμε και πολύ σημαντικό αυτό που έκανε. Ένα παπάς να ευλογήσει τους δαίμονες, λοιπόν. Γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι. Μα έτσι κι αλλιώς, Γιώργο μου, το έργο δεν παίρνει επουδενή θέση υπέρ του σατανισμού ή της μαύρης μαγείας. Περιγράφει την αιώνια πάλι μεταξύ καλού και κακού. Ακριβώς. Όπως πάντα σε όλα τα χρόνια, από τα προϊστορικά μέχρι σήμερα, αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο ως ανθρώπους. Υπάλληλοι και μέσα μας και έξω. Μεταξύ του καλού και του κακού. Mm-hmm. Νομίζω εντάξει, ναι, κανένας δεν πρόκειται να παρεξηγήσει. Άλλωστε, είπαμε αφού έχουμε και τον. Και την ευλογία. Την ευλογία από το Λος Άντζελες. Το θέμα δεν είναι άξιο λόγο να το συζητάμε. Παναγιώτη, είναι μια δουλειά η οποία είναι μεικτή. Μια δουλειά που έχει απαιτήσεις. Mm-hmm. Κίνηση, φοβερή κίνηση. Θέλει ερμηνεία. Mm-hmm. Και θέλει και πειθαρχία στη μουσική. Και η μουσική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την παράσταση.
ιδιαίτερα. Υποβάλλει την ψυχολογία του χαρακτήρα την κάθε στιγμή, φυσικά. Απόλυτα. Κοίταξε, έχω τη μεγάλη χαρά και τύχη να έχω πάρα πολύ καλούς οδηγούς σε αυτό το ταξίδι μου. Όπως φυσικά τον Νίκο τον Καρβέλα, ο οποίος είναι εκεί και μου λέει πάντα κέρια πράγματα σε παρατηρήσεις. Το Γιάννη τον Κακλέα, ο οποίος με οδηγεί υποκριτικά. Οπότε ξέρεις, δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι ουσιαστικά δουλειά πολλών ανθρώπων. Και γι' αυτό νιώθω ευτυχής που βγαίνει ένα αποτέλεσμα που νομίζω όλοι αποδεχόμαστε, έτσι δεν είναι? Είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι. Και είσαστε διαφορετικοί άνθρωποι, είσαι εσύ πάνω απ' όλα. Είναι η Ευελίνα, είναι ο Παναγιώτης, έχετε και ένα βαρύτονο. Ένα βαρύτονο ο οποίος με άλλο βάρος, καλλιτεχνικό, βρίσκεται στην παράσταση αυτή. Είναι ο Νικόλαος Καραγιαούρης που θα ήθελα να έρθει στην παρέα μας. Καλώς όρισες. Καλησπέρα, Γιώργο. Βάρος και εκτόπισμα. Βάρος και εκτόπισμα. Ένας βαρύτονος. Δύσκολο να το βρεις αυτό, έτσι. Ναι. Ένας βαρύτονος. Του και της υπέροχης φωνής. Τον επιλέξατε πώς? Μόνος του ήρθε και μας βρήκε. Θα σας τα πει ο ίδιος. Ναι, για πες. Άκουσα για την ακρόαση που θα γινόταν για το εκ νέου ανέβασμα των δαιμόνων. Ετοιμάστηκα. Πήγα στην ακρόαση. Έδωσα συμμετοχή. Και θυμάμαι και τη μέρα έλειπε ο Καρβέλας. Ναι, ήταν η μέρα που έλειπε. Σε είδε μετά βέβαια. Τον είδα εγώ. Και έπαθα αυτό που λέμε. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει ένα. Ξέρεις, συνήθως βλέπεις βαρύτονους και δεν έχουν ωραίο παρουσιαστικό. Έχουν ωραίο παρουσιαστικό και δεν είναι η φωνή τους. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα συνδυασμό μαγικό. Και φαινόταν και ο χαρακτήρας του αμέσως. Δεν τρεπόσουν. Γιατί εσείς οι άνθρωποι που καλλιεργείτε ιδιαίτερα τη φωνή σας, να ντρέπεσαι. Δηλαδή, άλλο τώρα βγαίνει στην πίστα και νομίζει ότι έχει πάει στη βεράντα και ποτίζει. Και ο Παναγιώτης έχει μια άλλη εμπειρία, ας πούμε. Εσύ είχες μια άλλη σχέση. Ναι, η αλήθεια είναι πως έχω μια άλλη σχέση. Δηλαδή, βλέπω αυτό το βιογραφικό σου. Ναι, εγώ έρχομαι από τον κόσμο της όπερας βασικά. Έτσι, ναι. Αλλά η όπερα δεν είναι τίποτα άλλο από θέατρο. Θέατρο με μουσική. Και έτσι, γι' αυτό και φαντάστηκα τον εαυτό μου σε αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο και δεν σας κρύβω ότι στόχεψα σε αυτόν. Ο ρόλος ή η Βύση, ειλικρινά πες μας. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα κράμα. Η Βύση και ο ρόλος. Η μουσική, μάλλον. Η μουσική των δαιμόνων, για να μιλήσω ειλικρινά, δεν την είχα ψάξει τόσο πολύ. Γιατί δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το τομέα. Τώρα όμως που ασχολούμαι καθημερινά μέσα από τις πρόβες, βλέπω ότι μέσα στη μουσική υπάρχουν στοιχεία της κλασικής μουσικής. Mm-hmm. Μουσικές φράσεις που υπάρχουν μου θυμίζουν λίγο Βάγνερ, να σας πω την αλήθεια. Φάνω Νίκος του Βάγνερ πάρα πολύ. Είναι ο αγαπημένος του κλασικός συνθέτης. 22 Μαρτίου μέχρι πότε? Και πού, δεν είπαμε πού. 22 Μαρτίου. Μέχρι όσο το θέλει ο κόσμος. Αν μην το πάτε έτσι, θα σας πάρει το καλοκαίρι. Μακάρι. Παλάς. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, το musical που θα αναστατώσει την πόλη μας, την Αθήνα. Συγγνώμη, με συγχωρείς, θέλω να... musical. Musical το λένε πολύ, αλλά πιστεύω ότι αυτό το έργο είναι όπερα. Δεν είναι musical. Για τα σύγχρονα δεδομένα είναι όπερα. Και όπερα, όσοι ξέρουν Ιταλικά, ξέρουν ότι αυτή η λέξη σημαίνει έργο. Οπότε πιστεύω όπερα. Ότι ανεβάζουμε την όπερα δαίμονες. Νομίζω ότι... δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε αφού είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Ο καθήλυνα αρμόδιος. Θα ήθελα να πάμε να γνωρίσουμε και τα παιδιά αυτή την υπέροχη συντροφιά που έχετε εκεί. Θες να το παρέσουν. Που έχουν φάει πάρα πολύ από την ώρα που φέρουν και που συνεδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν τα έχετε ταΐσει ακόμα. Θα μας γνωρίζεις κάποια από τα παιδιά. Ναι, αμέ. Ποιοι θες να μιλήσουν λοιπόν? Αυτά τα μάτια, τα γαλάζια, τα επίμονα που κοιτάνε. Η Δεσποινής Παρδαλίδου. Δεσποινής Παρδαλίδου, μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο σας. Περίμενες ότι θα συνεργαζόσουν με την Άννα κάποια στιγμή? Όχι. Απλά όταν και τώρα, έμαθα και τώρα που συμβαίνει αυτό. Αυτό το καλοκαίρι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήμουνα στην Κεφαλονιά με τους γονείς μου και μου λέει η μαμά μου πολύ χαλαρά. Η Δύση θα κάνει οντισιόν για τους δαίμονες, θα τους ξανανεβάσει. Κεφαλονίτσα, μαμά. Κεφαλονίτσα, ναι. Αχ, πατέρα, τι έχεις τραβήξει. Λοιπόν, και εγώ αφηνίασα. Είπα, θέλω πάση θυσία και το ήθελα μέσα από την ψυχή μου τόσο μα τόσο πάρα πολύ. Μας άρεσε όλες από την πρώτη φορά πάντως. Από την πρώτη στιγμή που την είδαμε. Μαρία. Μαρία.